Λοιπόν, επανήλθαμε με τον Γιάννη τον Κοροναίο, τον διευθυντή της Νέας Σελίδας, και έχουμε κοντά μας τον Νίκο Παπά, υπουργό ψηφιακής πολιτικής. Αλλά τώρα, κύριε Παπά, πρέπει να λέμε και να τα λέμε πολλές φορές: Β' Αθηνών με το ΣΥΡΙΖΑ νότιος τομέας. Είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια. Είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια. Συνεχίζει και είναι. 18 βουλευτές, αλλά έχει αποκτήσει τοπικά χαρακτηριστικά. Ήταν σωστό και δίκαιο να σπάσει η Β' Αθήνας, η οποία πραγματικά ήταν μια, θα έλεγα, ανομαλία του εκλογικού συστήματος. Υποχρεώνει και εμάς τους υποψηφίους να πηγαίνουμε στις γειτονιές, να μιλάμε με τον κόσμο περισσότερο, και νομίζω είναι μια θετική τομή. Λοιπόν, πάμε τώρα, θα τα ανοίξουμε όλα τα θέματα. Να πούμε την καλησπέρα μας στα τμήματα, τα ενημερωτικά τμήματα, κύριε Κοροναί, των ενημερωτικών σταθμών ανά την Ελλάδα, που συνεργαζόμαστε και σε επανάληψη αυτή η εκπομπή 12 με 2 τη νύχτα. Πάμε τώρα. Από τα θέματα, από τους πλέον κωβικούς υπουργούς της κυβέρνησης. Όλη τη διάρκεια της. Πέρασε όλη τη διάρκεια και όχι μόνο. Το παρελθόν του κυρίου Παπά ξεκινάει από τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ όταν ανέβηκε ο Τσίπρας. Από τότε. Φτάνει κάποια στιγμή, τα οποία θα τα συζητήσουμε μετά τις εκλογές, θα το δούμε. Λοιπόν, και στο δεύτερο κομμάτι θα κάνουμε και μία ανασκόπηση στο τι κάνατε στο Υπουργείο. Γιατί ακούμε μόνο για τα κανάλια, οι μισοί, όλα τα κανάλια, ξέρετε, αρχίζουν να λένε τα δικά τους κλπ. Θα μας κάνετε και μια αναδρομή. Τι έχετε κάνει, κάντε ένα απολογισμό. Πριν όμως να ξεκινήσουμε, γιατί χθες είχαμε την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, εμείς το σχολιάσαμε στο πρώτο κομμάτι. Και έκανε και ανάρτηση ο Υπουργός και στο Twitter. Ναι. Όλοι κατάλαβαν χθες γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν ήθελε debate με τον κύριο Τσίπρα, που πήγε στην έδρα του αντιπάλου και είχε μια. Ενδιαφέρουσα συζήτηση, μια πολύ καλή παρουσία. Προσωπικά, εγώ θυμήθηκα έτσι μια αδόκιμη φράση που χρησιμοποίησε η Ντόρα Μπακογιάννη για να τη χρησιμοποιήσει ενάντια στον Πάνο τον Καμένο. Το κότα τρίλερ και μακροπουπουλάτε. Και λέω, μήπως αποκτά έτσι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά επικαιρότητας μετά την άρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να βρεθεί απέναντι στον Τσίπρα. Όποιος το είδε. Το χτεσινό, αντελήφθη γιατί ο Μητσοτάκης φοβάται να αντιπαρατεθεί με τον Τσίπρα. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Και όποιος έχει παρακολουθήσει και τις τοποθετήσεις των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, αντιλαμβάνεται, θα σας έλεγα, ότι έχουν πάρα πολύ σοβαρά πράγματα να κρύψουν. Δεν έγινε λίγο αργά? Ακούστηκαν πράγματα. Εγώ και ο Γιάννης εδώ ήμασταν, τη βλέπαμε όλοι. Ακούστηκαν πράγματα. Έτσι, γιατί ήταν λίγο αργά. Σε κομμάτια, εμένα νομίζω το είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι θα ήθελε ίσως περισσότερο κάποια στοιχεία της πολιτικά, α το πούμε έτσι, να βγαίναν περισσότερο από τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, ήταν δεδομένη. Κύριε Καλαμάγκα και κύριε Κοροναί, ακούστε να δείτε. Νομίζω ότι το παρακολούθησε πάρα πολλοί κόσμο. Είδα τις 40 τόσο μεγάλα νούμερα. Τις θεματικότητες είναι πράγματι εντυπωσιακές. Και αν βάλει κανείς και πόσος κόσμος πλέον βλέπει την τηλεόραση στο κινητό ή στο τάμπλετ ή τις δορυφορικές πλατφόρμες, πραγματικά το παρακολούθησε αυτό όλη η Ελλάδα. Έτσι. Είναι απολύτως προφανές ότι βγήκανε συμπεράσματα. Και τα συμπεράσματα που βγήκανε είναι ότι η αξιολόγηση των θεμάτων που επέλεξαν οι δημοσιογράφοι να ρωτήσουν τον Πρωθυπουργό την πρώτη μία μισή ώρα της συνέντευξης είναι, ας πούμε, τα μη αναμενόμενα. Διότι όταν είσαι 3-4 μέρες πριν τις εκλογές, περιμένεις, αν έχεις τον Πρωθυπουργό στο τραπέζι, να ρωτηθεί για την οικονομική του πολιτική, να ρωτηθεί για τον απολογισμό του έργου του. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα. Τα εθνικά θέματα τα οποία είναι φλέγοντα και αυτές τις μέρες. Δεν είχαμε τίποτα τέτοιο. Δυστυχώς είχαμε αυτά που αξιολόγησε το κανάλι, η ιδιοκτησία του καναλιού. Και οι δύο δημοσιογράφοι να ρωτήσουν. Βγήκανε πάρα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα και για τη δυνατότητα του Πρωθυπουργού να στέκεται σε ένα τηλεοπτικό περιβάλλον το οποίο είναι, θα σας έλεγα, από εχθρικό ως αγενές και ειρωνικό, και βεβαίως για το πώς ορισμένα εκδοτικά και τηλεοπτικά συμφέροντα αντιλαμβάνονται την δημοσιογραφία. Εσείς που ξέρετε τον Αλέξη τον Τσίπρα, τον ξέρετε όσο λίγοι. Τον είδατε να εκνευρίζεται κάποια στιγμή? Όχι. Δεν εκνευρίζεται. Ξέρετε, άμα εκνευρίζεται το Τσίπρας, το καταλαβαίνεις. Αυτό μπορώ να σας το πω. Αλλά νομίζω ότι έδειξε όχι μόνο ότι είναι ψύχρεμος, αλλά ότι έχει και μία ατζέντα και πεπραγμένα και ένα σχέδιο που μπορεί να υποστηρίξει την παρουσία του στην τηλεόραση. Δεν είναι δηλαδή μόνο η επικοινωνιακή του ικανότητα, ούτε το θέμα του Μητσοτάκη είναι η ελλιπής επικοινωνιακή του ικανότητα. Είναι ότι ο άνθρωπος ετοιμάζει νέο μνημόνιο. Αυτό, Υπουργέ, τώρα στεκόμαστε λίγο στη συνέντευξη, επειδή είναι και πρόσφατη και νομίζω και σήμερα σχεδόν μονοπόλι το ενδιαφέρον. Σχεδόν μονοπόλι. Αρκεί μια τέτοια παρουσία, ή μάλλον να σας το πω διαφορετικά, τι μπορεί να προσφέρει στην προσπάθεια που κάνετε αυτή η συγκεκριμένη συνέντευξη? Δηλαδή, την παρακολούθησε πολλοί κόσμος. Μπορεί αυτό να μεταφραστεί
αύριο μεθαύριο σε, την Κυριακή στην Κάλπη. Προφανώς, προφανέστατα. Θεωρώ ότι συνέβαλε στην ενημέρωση του κόσμου. Ήταν δηλωτικό και τις τάσεις του συγκεκριμένου τηλεοπτικού σταθμού, ο οποίος εγκατέλειψε οποιαδήποτε προσπάθεια να μετακομίσει έστω και ως ένα χρονικό διάλειμμα στη σφαίρα της στοιχειώδους δεοντολογίας και αντικειμενικότητας. Και βγήκαν νομίζω χρήσιμα συμπεράσματα. Είναι και δηλωτικό νομίζω διότι ο Sky είχε μετά την συνέντευξη του Τσίπρα ένα ντοκιμαντέρ το οποίο ας πούμε έχει μια οπτική για τα γεγονότα του 2015. Ναι, ναι. Οι θεαματικότητες πήγαν από το 42 στο 11. Και αυτό εντάξει, νομίζω τώρα, το κάτι σημαντικό λέει. Είναι όταν βλέπεις τον Πρωθυπουργό πάει σε ένα κανάλι όπου έχουν συμβεί όλα αυτά με το εμπάργο κλπ. LinkedIn δεν το λέτε εσείς αυτός. Έδωσε LinkedIn θέλετε να πείτε τώρα. Έδωσε LinkedIn. Ναι, λέω ότι αν εσείς είχατε μία εκπομπή και το 42 το κάνατε 11 μπορεί την επόμενη μέρα να σας απολύανε. Ωραία, να τον ξανακαλέσουν σήμερα. Θα ξαναπάει άμα τον ξανακαλέσουν. Τους δώσει νούμερα. Ο Τσίπρας είπαμε, δεν μασάει, δεν κολώνει. Άλλοι είναι τώρα οι οποίοι κρύβονται. Ωραία, πάμε να κάνουμε, είμαστε τέσσερις, δεν είναι κύριε Κορονέ, πέντε. Τέσσερις σημεία, σαν το στρατό, έτσι τις μετράγαμε. Λοιπόν, πριν τις εκλογές, γυρίστε λίγο πίσω κύριε Παπά, το τι συνέβη στις ευρωεκλογές και το τι πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα με αφορμή την εκλογή διαδικασία της 7ης Ιουλίου. Οι ευρωεκλογές είναι μια εντελώς διαφορετική μάχη. Εκεί εισπράξαμε μια δυσαρέσκεια. Τώρα ο κόσμος ψηφίζει για τη ζωή του. Αντιλαμβάνεται ότι η επιλογή που θα κάνει την Κυριακή από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ, θα καθορίσει ποια είναι η κυβέρνηση τη Δευτέρα το πρωί. Ιστορικά, κοιτώντας τα δεδομένα, είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πήγαν να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές και θα πάνε στις εθνικές. Αυτό φαίνεται παντού, δηλαδή όποιος κυκλοφορεί μπορεί και το βλέπει. Και είναι επίσης εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι κάνουν συγκεκριμένη επιλογή στις ευρωεκλογές και κάνουν άλλη στις εθνικές. Άρα δεν είναι το δεύτερο ημίχρονο ενός παιχνιδιού, είναι ένα καινούριο παιχνίδι, το οποίο είναι ανοιχτό με 22.000 άδειες κάλπες σε 4 μέρες από τώρα σε όλη την επικράτεια. Το είδαμε, Υπουργοί, και στην προεκλογική περίοδο των ευρωεκλογών, θα έλεγα, αλλά και σε αυτές στις εθνικές εκλογές, ίσως με λιγότερη ένταση, γιατί πιστεύω ότι υπήρχε μεγάλη ένταση στο κομμάτι το προεκλογικό των ευρωεκλογών. Είδαμε να γίνεται, να κυριαρχεί στην προεκλογική ατζέντα η αντιπαράθεση γύρω από τα οικονομικά προγράμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Με τα πεπραγμένα σας εσείς και με το σχεδιασμό για την επόμενη τετραετία και η Νέα Δημοκρατία με τα δικά της. Σε αυτό το κομμάτι, έτσι όπως το είδε ο κόσμος, που νομίζω ότι φάνηκε η διαφορετική προσέγγιση μέσα από τα δύο προγράμματα, κερδίζει, ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίζει αυτή η πρόταση, το καταλαβαίνει, δηλαδή το ασφαλιστικό για παράδειγμα, πώς μπορεί να έχουμε φοροελαφρύνσεις και γενικά τι μπορεί να γίνει με τη φορολογία. Το καταλαβαίνει ο κόσμος τη διαφορετική προσέγγιση στα προγράμματα. Καθώς περνάνε οι μέρες όλο και περισσότερο. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια στρατηγική επιλογή να μην μιλήσει για αυτά τα ζητήματα. Έχει εξαφανίσει τον κύριο Μητσοτάκη από πολιτικές συζητήσεις. Τον εμφανίζει σε διάφορα σοου τηλεοπτικά ποικίλης ύλης. Δεν τα υποτιμώ, αλλά είναι εντελώς άλλος ο ρόλος τους. Δεν είναι ο ρόλος αυτών των τηλεοπτικών εκπομπών η ενημέρωση του κοινού για τα ζητήματα του σκληρού πυρήνα της πολιτικής και της οικονομίας. Έτσι δεν είναι. Όμως, καθώς περνάνε οι μέρες, έχουμε κάποιους οι οποίοι τους ξεφεύγουν πραγματάκια τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Και αν μου επιτρέπετε, θέλω να πω το εξής: ότι αν εμείς ήμασταν έτσι όπως είμαστε εδώ το Σεπτέμβριο του 2015 και μου ζητούσατε μια πρόβλεψη και σας έλεγα ότι κύριε, μην ανησυχείτε, διότι την άνοιξη του 19 θα έχουμε βγει από τα μνημόνια, θα δανειζόμαστε με ιστορικά χαμηλά επιτόκια, θα έχουμε δημιουργήσει 400.000 θέσεις εργασίας, θα έχουμε ισορροπήσει το ασφαλιστικό σύστημα και θα το έχουμε πλεονασματικό μετά από δεκαετίες, θα έχουμε ολοκληρώσει μεγάλες υποδομές, θα έχουμε χτίσει κοινωνικό κράτος, θα έχουμε 9 συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης. Θα μου λέγατε, κύριε Παπά, είστε υπεραισιόδοξος, μπορεί να μου λέγατε και εγώ σας το πει, εγώ στο δίπλα στούντιο ήμασταν εδώ. Λοιπόν, σας το πει. Άρα λοιπόν, αυτό γιατί το λέω, για να θυμίσω ότι αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή είναι αυτό που το Σεπτέμβριο του 2015 θα λέγαμε το αισιόδοξο σενάριο. Okay. Θα περίμενε λοιπόν κανείς τα πολιτικά κόμματα να προσαρμόσουν το πρόγραμμά τους σε αυτή την πραγματικότητα. Δεν συμβαίνει αυτό. Εμείς έχουμε με βάση το αισιόδοξο λοιπόν σενάριο το οποίο πραγματοποιείται δύο κύματα θετικών μέτρων με το που βγήκαμε από τα μνημόνια. Ένα στη ΔΕΘ και ένα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Ζάπιο. Και από την άλλη μεριά αρχίζει και χτίζεται ένα αφήγημα ότι η οικονομία μας δεν πάει καλά, ότι το μαξιλάρι δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, ότι τα μέτρα του Τσίπρα δεν βγαίνουν και βεβαίως η ανάγκη, λέει, σήμερα ακούσαμε για
προληπτική γραμμή στήριξης. Εδώ είναι σε αυτά που λέτε ότι ξεφεύγουν εδώ, πραγματάκια, φαντάζομαι. Εδώ, όχι, είναι σαφής η στρατηγική. Κρατάω τον κανονισμό. Σε τι αναφέρεστε? Σε μία δήλωση του κύριου Παπαδημητρίου, που είναι προφανές ότι έχει και σημαίνοντα ρόλο, διότι από ό,τι λέει και γύρω-γύρω θα αναλάβει εανόμη γέννητο που δεν θα γίνει και χαρτοφυλάκιο οικονομικών. Ναι. Ο οποίος είπε ότι πρέπει να πάμε στην προληπτική γραμμή στήριξης. Εδώ λοιπόν έχω τον κανονισμό του ESM, ο οποίος στο σχετικό άρθρο 3, παράγραφος 5, λέει καθαρά ότι αυτό συνεπάγεται καινούριο μνημόνιο και νέα προεπαιτούμενα. Πάρτε το, κύριε Δαλαμάγκα. Δηλαδή, λέτε να το τώρα δείτε και εσείς. Ότι ο κύριος Παπαδημητρίου στο Real δεν μίλησε το πρωί. Μίλησε στο Real. Και τον κατηγορείτε τώρα ότι. Δεν κατηγορώ τον κύριο Παπαδημητρίου. Όχι τον κύριο Παπαδημητρίου, ναι, η πρότασή του. Ότι φέρνει νέο μνημόνιο. Ναι, είναι απολύτως και σαφώς. Είναι απολύτως σαφές και γραμμένο στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ότι η προληπτική γραμμή στήριξης σημαίνει νέο μνημόνιο. Χωρίς μνημόνιο, η ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας δεν περνάει. Δηλαδή, για να πιστούμε όλοι μαζί, να δώσουμε τις εισφορές μας. Ναι. Των επικουρικών ταμείων σε μια κλειστή ομάδα ασφαλιστικών εταιριών, η οποία θα κάνει την τραπεζική του θανάτου και θα προσεύχεται να πεθαίνουμε γρήγορα αμέσως μετά τη συνταξιοδότηση για να βγάζει τα κέρδη της, δεν είναι μια πολιτική η οποία καταπίνεται από τον ελληνικό λαό. Και τι χτίζεται τώρα εδώ? Χτίζεται ο εξωτερικός καταναγκασμός. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, πρέπει να υπογράψουμε μνημόνιο. Γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα. Βέβαια, βγήκε η εκπρόσωπος και ο λόγος του Γιάννη της Νέας Δημοκρατίας και είπε ότι είναι προσωπικές άποψεις του κ. Ότι είναι προσωπική, προσωπική άποψη του Παπαδημητρίου η υπαγωγή στην προληπτική γραμμή στήριξης. Προσωπικό ταξίδι του κύριου Θεοχάρη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Προσωπική άποψη του Γεωργιάδη που είπε ότι το μαξιλαράκι των 35 δις δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και πρέπει να το επιστρέψουμε. Σαν πολλές προσωπικές απόψεις, νομίζω, και μάλλον προσωπική είναι η άποψη της κυρίας Ζαχαράκη. Κύριε Κορονέ. Και σε άλλα κομμάτια, επειδή το είπατε αυτό, ότι φεύγουν διάφορα πραγματάκια στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Αρκετά θα έλεγα ότι ναι, μας κάνουν και λίγο σοφότερους. Για παράδειγμα, αυτό που χρησιμοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι έχουμε καταφέρει τον κανόνα των 1 προς 5 για κάθε αποχώρηση, μία αποχώρηση, 5 προσλήψεις, και από την άλλη πλευρά λέει η Νέα Δημοκρατία το 1 προς 1. Ή στο κομμάτι του ασφαλιστικού, επίσης κατά κόρον έτσι έγινε πεδίο αντιπαράθεσης. Όλα αυτά τώρα, αφού μπορεί και τα λέει η Νέα Δημοκρατία, εγώ θα έλεγα ότι και από το προηγούμενο διάστημα και στις ευρωεκλογές, κύριε Παπά, είχαν υποθεί. Είδαμε όμως ότι ο κόσμος δεν το αποδοκίμασε και νομίζω ότι πόνταρε αρκετά, επένδυσε η πλευρά σας στο να τα μάθει ο κόσμος και να δει τι τον περιμένει. Όμως στις ευρωεκλογές αυτό είδαμε ότι. Κάνουν λάθος πάντως όσοι ερμηνεύουν το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ως μια επιδοκιμασία στο οικονομικό πρόγραμμα του Μητσοτάκη και αυτό θα το διαπιστώσουν. Προφανώς εμείς είμαστε ο αυτονόητος υποδοχέας της όποιας συσσωρευμένης δυσαρέσκειας υπάρχει για τα προβλήματα τα οποία έχει η ελληνική οικονομία. Αλλά τώρα εδώ πέρα ο κόσμος έχει μια καθαρή επιλογή. Ή συνεχίζουμε στην πορεία που χαράξαμε και δείχνει ότι σιγά σιγά λύνει τα προβλήματα και φέρνει και την οικονομία στην ανάπτυξη και την κοινωνία τη βάζει σε προτεραιότητα, ή κάνουμε ένα τεράστιο πισωγύρισμα. Τεράστιο πισωγύρισμα, δηλαδή το 1 προς 5. Δεν αφορά τους δημόσιους υπαλλήλους, των οποίων ο αριθμός θα μειωθεί, αφορά την κοινωνία. Ήμουνα στην Κομωτινή πριν λίγες εβδομάδες. Συνάντησα εκεί 10-15 άτομα τα οποία εργάζονται στη βοήθεια στο σπίτι. Οι οποίοι δικαίως ήταν ανήσυχοι για το αν θα συνεχίσουν να εργάζονται. Από την σκοπιά της προοδευτικής, της αριστερής πολιτικής, της πολιτικής της δημοκρατικής παράταξης, δεν είναι μόνο η έννοια μας αυτοί οι 15 άνθρωποι που ενδεχομένως να χάσουν τη δουλειά τους. Είναι και οι 400 οικογένειες οι οποίες εξυπηρετούν. Ναι. Δηλαδή, το ότι λέει ο Μητσοτάκης ότι θέλει να έχουμε λιγότερους δασκάλους, δεν μας αφορά μόνο το μεροκάματο κάποιου δασκάλου που θα χαθεί. Μας αφορά το ότι τα παιδιά μας θα ξαναγυρίσουν σε τάξη των 35 παιδιών τον αριθμό. Δεν μας αφορά μόνο ο νοσηλευτής ή ο γιατρός που θα χάσει τη δουλειά του και θα μειωθεί ο αριθμός. Μας αφορά και ο κόσμος που περιμένει στα επίγοντα. Μας αφορά ο κόσμος που πηγαίνει στα τόμη και γλιτώνει τα 50 και τα 60 ευρώ που δεν πηγαίνει στον παθολόγο. Κύριε Παπά, ωραία τα λέτε. Και τα λέτε με τρόπο που, εντάξει, μπορεί να τα ακούσει κάποιος φίλος τώρα και λέει ότι εγώ δεν είχα σκεφτεί αυτή η διάσταση, ότι υπάρχουν και 400 οικογένειες και όχι μόνο τα πρόσωπα που είναι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
λέω τα καλά λόγια για να σας πω ότι μήπως και εσείς δεν κάνατε κάτι καλά, ακόμα και στα επικοινωνιακά θέματα, όλο αυτό το τελευταίο διάστημα. Γιατί όντως υπάρχουν σημαντικά πράγματα. Δηλαδή, να κάνετε μία, να γυρίσετε λίγο πίσω, να κάνετε μία αναδρομή. Τι λάθη έχετε κάνει κι εσείς? Και δεν εννοώ μόνο τα επικοινωνιακά. Θα σας πω. Ακούω μία συζήτηση, η οποία συνολικά πάει και επικεντρώνεται στο ένα επικοινωνιακό λάθος ή στο άλλο. Προφανώς, προφανέστατα, επικοινωνιακά υπάρχουν, λάθη. Όταν δουλεύει επικοινωνιακά λάθη γίνονται, εντάξει. Ναι. Ωραία. Αλλά εδώ πέρα, επειδή είμαστε και μιας σχολής πολιτικής ανάλυσης, την οποία δεν υπάρχει περίπτωση να, έτσι, να αρνηθούμε, θεωρώ ότι η όποια δυσαρέσκεια εκφράστηκε έχει να κάνει με το συνολικότερο οικονομικό και πολιτικό κλίμα. Δεν είναι ένα δευτερεύον ότι ένας υπουργός μας φωνάζει πάρα πολύ. Ωραία. Υπάρχει, έτσι, λοιπόν, σας διακόπτω, συγγνώμη, είναι η υπερφορολόγηση μεσαίας τάξης. Συμφωνούμε με αυτό. Είναι, τώρα περνάμε σε άλλο ζήτημα. Ναι, έτσι, υπάρχει υπουργός οικονομικών, και λέγεται τσακαλώτος. Ναι. Δεν μιλάμε τώρα για τα επικοινωνιακά, τώρα μιλάμε για την ουσία της πολιτικής. Ναι. Λοιπόν. Η ουσία της πολιτικής είναι ότι κάποια κοινωνικά στρώματα βεβαίως πληρώσαν ένα τίμημα δυσανάλογο. Βρισκόμαστε όμως στην πορεία, ακριβώς επειδή βγήκαμε από τα μνημόνια και πρέπει και εμείς ως ασκώντας τη διακυβέρνηση να βγούμε από την ψυχολογία ότι έχουμε καταναγκασμούς και με μεγαλύτερη, έτσι, ευχέρεια να σχεδιάζουμε την πολιτική μας. Βρισκόμαστε όμως στην πορεία που αυτά τα συγκεκριμένα στρώματα μπορούν και πρέπει να ελαφρυνθούν. Πιστεύω ότι οι προτεραιότητες οι οποίες έχουν μπει ανταποκρίνονται σε αυτή την ανάγκη. Παράδειγμα. Εμείς λέμε τώρα να μειωθεί η προκαταβολή φόρου και να καταργηθεί η σωρά αλληλεγγύης μέχρι τις 20.000 ευρώ. Υπήρχε υπουργός οικονομικών να το σκεφτεί αυτό. Άμα δεν συμφωνείτε με αυτό, ακούστε, καταλαβαίνω για τους συντρόφους σας, 5 μέρες εκλογές δεν μπορείτε να πείτε τίποτα. Αλλά να το μετρήσουμε στον Τσίπρα τότε, να μην το μετρήσουμε στον Υπουργό Οικονομικών. Λοιπόν, παραβλέπω το πονηρό της ερωτήσεως και πάμε παρακάτω. Λέω, εμείς έχουμε σχεδιάσει για το 2020 την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης και τη μείωση της προκαταβολής φόρου. Αυτό, με βάση το σχεδιασμό του κυρίου Μητσοτάκη, εάν όμοι γέννητο, δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί. Άρα είναι μια επιλογή ενώπιον και των ανθρώπων που τοποθετούν αυτόν στη μεσαία τάξη. Θέλουν μείωση της προκαταβολής φόρου και κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης. Αν θέλουν, μια είναι η επιλογή. Αυτό ο Βασίλης είπε για την οικονομία. Με συγχωρείτε. Τα εθνικά θέματα, και εγώ θα έλεγα συγκεκριμένα η Συμφωνία των Πρεσπών, στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών φάνηκε αυτή η δυσαρέσκεια. Είδαμε και χθες ο Πρωθυπουργός το θεωρεί ότι είναι ένα μεγάλο επίτευγμα της διακυβέρνησης. Εσείς τι λέτε? Είδαμε τα αποτελέσματα. Και αν θέλετε, βάλτε σε αυτό που είπε ο Γιάννης ο Κορονέος και αυτή την επίθεση που γίνεται στον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, τις τελευταίες μέρες. Θα τοποθετηθώ. Εάν δει κανείς με λεπτομέρεια τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, θα διαπιστώσει ότι και στη Βόρεια Ελλάδα και στη Μακεδονία το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ είναι ανάλογο αυτό που είχε λάβει στις ευρωεκλογές του 2014, με την εξαίρεση δύο περιφερειών, Καβάλα και Πιερία, για διαφορετικούς λόγους στις δύο. Άρα, αν υπήρχε μια επιρροή του Μακεδονικού, υπήρχε οριακά. Δεύτερον, εδώ πέρα με τις τελευταίες αποκαλύψεις έχουμε, νομίζω, πραγματικά συγκλονιστεί από τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι επέλεξαν να πολιτευτούν γύρω από αυτό το ζήτημα. Και το ζήτημα με την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2005 δεν είναι αυτά που έκανε και η προσπάθειά της να βρει λύση. Το μείζον ζήτημα είναι η υποκρισία και η πατριωτοκαπηλεία. Διότι τότε, και πρέπει να τα ακούσει αυτό ο κόσμος, και κυρίως να τα ακούσει ο κόσμος ο οποίος πήγε στα συλλαλητήρια και είχε παραπάνω ευαισθησίες και κινητοποιήθηκε και πίστεψε τα τερατώδη ψέματα. Τότε είχαν δώσει το Μακεδονία Παύλα Σκόπια μόνο για τις χρήσεις του ΟΗΕ. Δηλαδή, καμία αλλαγή στο Σύνταγμα, καμία λύση στο μείζον θέμα των αλληλεπιδοτισμών, καμία υπόμνηση σε σχέση με τη γλώσσα τους, την οποία στη Συμφωνία των Πρεσπών παραδέχονται για πρώτη φορά ότι ανήκει στην ομάδα των σλαβικών γλωσσών. Τίποτα από όλα αυτά. Καμία πρόνοια για τα βιβλία, καμία πρόνοια για τα αγάλματα, καμία πρόνοια για ό,τι υπάρχει στη Συμφωνία. Για τα αεροδρόμια, για τις λεωφόρους, όλα αυτά τα οποία εμείς καταφέραμε και πετύχαμε. Και αντί να πούν ότι ναι, βεβαίως η Συμφωνία των Πρεσπών κατάφερε κάποια πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε εμείς ως προαπαιτούμενα, τις λύσεις μας κατηγορούσαν ως προδότες. Νομίζω είναι βαριά ιστορική η ευθύνη του κ. Μητσοτάκη για τον διχασμό και το δηλητήριο το οποίο έσπηραν. Στον πρώην Πρωθυπουργό. Και βεβαίως και αυτός έχει ευθύνη. Σαφέστατα. Ναι. Αυτός είχε μια πολιτεία η οποία έχει καταγραφεί πάρα πολύ συγκεκριμένα. Έστειλε τις επιστολές και στην ηγεσία των ΗΠΑ και στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και βεβαίως διαμόρφωσε όρους οι οποίοι ήταν, θα σας έλεγα, δυσμενείς για τη χώρα, με την έννοια ότι εκκινούσαμε το σημείο της διαπραγμάτευσης από το μη επιθυμητό. Δηλαδή, όταν ο Τσίπρας συνάντησε τον Ζάεφ και ο Τσίπρας του είπε: Κοίταξε να δεις ότι χωρίς συνταγματική αλλαγή, ξέχασέτε τη λύση. Θα μπείτε στην ΕΕ και τον ΝΑΤΟ το 2060. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και του λέει ο Ζάεφ: Μα αυτό τώρα πώς προέκυψε, αφού έχετε αλλάξει θέση. Δεν βάζετε θέμα συνταγματικών αλλαγών. Λοιπόν, στο κομμάτι και επαναλαμβάνω όμως έτσι, η συγγνώμη οφείλεται από τη Νέα Δημοκρατία στο όλον της προς τον κόσμο ο οποίος κινητοποιήθηκε. Σε αυτούς να ζητήσουν συγγνώμη. Σε αυτούς είπαν ψέματα για την πολιτεία τους, σε αυτούς παραχάραξαν την ιστορία, σε αυτούς απαρνήθηκαν όλα όσα είχαν κάνει τα προηγούμενα χρόνια, μόνο και μόνο για να χτυπήσουν τον Τσίπρα και να τον πούν προδότη. Να δούμε λίγο και τα ελληνοτουρκικά, μιας και είμαστε στο κομμάτι των εθνικών. Είναι αλληλένδετα, διότι προσέξτε, η χώρα η οποία βρίσκεται στα βόρεια σύνορά μας, η Βόρεια Μακεδονία πλέον, έχει ως νέα πραγματικότητα το γεγονός ότι Έλληνες αξιωματικοί την επισκέπτονται. Ως φιλίες δυνάμεις. Και τα αεροσκάφη μας επιτηρούν. Τα μαχητικά μας ελέγχουν το FIR των Σκοπίων. Για φανταστείτε λοιπόν τώρα που έχουμε τις δύσκολες στιγμές με την Τουρκία, η οποία δεν θέλει να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, να έχουμε και στα νότα μας, τουρκικά μαχητικά, να πετάνε πάνω από τον εναέριο χώρο της Βόρειας Μακεδονίας. Και μετά πάμε στον απολογισμό. Αυτή η προκλητικότητα η τουρκική το τελευταίο διάστημα και στην Κυπριακή ΑΟΣ, αλλά και όλα τα όσα εγκυμονούν και για το μέλλον και σε ό,τι αφορά στο Αιγαίο. Εγώ νομίζω, δική μου άποψη, ότι ήταν και σε αρκετά οξύς τόνους η ελληνική πλευρά και από το στόμα του Πρωθυπουργού, αλλά και από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Αυτό πώς νομίζετε το καταλήγει? Και θα βάλω μέσα και στη συζήτηση και αυτά που είπε χθες ο κύριος Κατρούγκαλος. Και εντάξει, θεωρητικά έτυχαν κριτικής. Βέβαια έγινε μετά νέα δήλωση που λέει ότι τα δικαιώματα της Τουρκίας πηγάζουν μόνο από το διεθνές δίκαιο. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία συζήτησης με την Τουρκία για αυτό το κομμάτι. Ξεκαθαρίσω το εξής. Εμείς έχουμε κάθε λόγο και κάθε συμφέρον να έχουμε πάρα πολύ ομαλές σχέσεις με την Τουρκία. Να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας, σχέσεις συνεργασίας και στόχους συνανάπτυξης. Ό,τι και να γίνει, εδώ θα είναι η Ελλάδα τα επόμενα χίλια χρόνια. Ό,τι και να γίνει, εκεί θα είναι και η Τουρκία. Έτσι. Άρα, με αυτή την πραγματικότητα πρέπει όλοι να συμβιβαστούμε και να δούμε πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα μέλλον ειρήνης. Προϋπόθεση όμως γι' αυτό είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου. Εάν κάποιος δει την κατάσταση αυτή τη στιγμή ως τρίτο μέρος απ' έξω, τι εικόνα θα διαμορφώσει? Η Ελλάδα ψύχρεμη και με συμμαχίες και η Τουρκία νευρική και απομονωμένη. Αυτό είναι το μεγάλο κέρδος της εξωτερικής μας πολιτικής. Είναι η καρπή μιας υπερπροσπάθειας, τους οποίους τώρα τους βλέπουμε τους καρπούς να αποδίδουν απολύτως. Παράδειγμα, όταν έλεγε το 11 ο Τσίπρας να γίνει μέτωπο των χωρών του Νότου, κάποιοι γελούσαν. Το μέτωπο των χωρών του Νότου ήταν αυτό που βγήκε πρώτο και πήρε θέση κρυστάλλινη υπέρ των ελληνικών και των κυπριακών θέσεων. Και με μία έννοια, θα σας έλεγα, έφτιαξε και ένα κεκτημένο για τη σύνοδο κορυφής η οποία επακολούθησε. Δεν είναι μόνο ότι είναι οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί στο πλάι, είναι και οι Αιγύπτιοι που δίνουν και μια άλλη διάσταση, επειδή είναι μουσουλμανική χώρα και λοιπά. Και το πρέπει να καταλάβουμε και το εξής. Ακόμα και να βγάλουμε την Αμερική από τις ΗΠΑ από την εξίσωση. Η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να έχει ενεργό ρόλο στο μείζον ζήτημα το οποίο προκύπτει για τα επόμενα χρόνια στην περιοχή. Είναι οι υδρογονάνθρακες στην Ανατολική Μεσόγειο. Το τι θα γίνει λοιπόν εκεί για την Ελλάδα είναι μείζον. Τι έχει καταφέρει η Ελλάδα λοιπόν με την εξωτερική της πολιτική? Να είναι η χώρα κρίσιμος κρίκος στην ανάπτυξη αυτού του μείζονο ζητήματος και να εγγυάται και το κομμάτι της ενεργειακής ασφαλείας για την Ευρώπη. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε λίγο να κάνουμε έναν απολογισμό του Υπουργείου σας, κύριε Παπά. Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, κομβικό Υπουργείο. Οι περισσότεροι το έχουν στο μυαλό τους γιατί είναι το θέμα των καναλιών. Θέλουμε να μας πείτε εσείς, να ξεκινήσετε και από τα κανάλια. Τι έγινε? Και να πάμε, αν έχετε κάνει και κάτι άλλο. Με την άδειά σας, λοιπόν. Υπάρχει ένα φαινόμενο, το συζητάγαμε και στη σύσκεψη, το συζητάγαμε και με τον Γιάννη και με τους συναδέλφους και με την Ντέπιντη Κολεμά. Υπάρχουν πρόσωπα που έχουν μιλήσει για εσάς και για το Υπουργείο. Εγώ θα βάλω και τον Υφυπουργό, τον κύριο Κρέτσο, μέσα, στενό σας συνεργάτη, θετικά από τους απέναντι χώρους και βλέπεις κανένα δύο-τρεις
στο χώρο το δικό σας και εκφράζουν προφανώς για άλλους λόγους γκρίνιες. Πάλι πονήρες ερωτήσεις. Λοιπόν, εντάξει, πέντε μέρες πριν τις εκλογές δεν θέλω να το σχολιάσετε αυτό. Να κάνετε όμως έναν απολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. Όταν συγκροτήθηκε το Υπουργείο, είχαμε ένα μείζον ζήτημα να λύσουμε. Και το μείζον ήταν το να ξεμπλοκάρουμε 1,2 δις ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία ήταν για την ψηφιακή πολιτική και είχαν μπλοκάρει, διότι αν δείτε την επιστολή του Γιωχάνες Χάν με την οποία λέει ότι σας παγώνω τα κονδύλια, θα θέλετε να πηδήξετε από το παράθυρο που λέμε. Λέει καθαρά ότι ο σχεδιασμός των έργων ψηφιακής πολιτικής είναι ασυνάρτητος και μάλλον τα έργα και τα δελτία και οι προκηρύξεις γράφονται αλλού και όχι στα Υπουργεία. Ένα. Δεύτερον, το μείζον, κανάλια. Εκεί πέρα περάσαμε τον παθόν μας στον τάραχο κι εμείς. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή που είμαστε, ο πολύπαθος και καθυβρισμένος νόμος Παπά είναι αυτός ο οποίος εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή. Ο νόμος της κυβέρνησής μας δηλαδή, με τον οποίο τα κανάλια μετά από 30 χρόνια έχουν άδειες. Με βάση αυτό το νόμο υποχρεούνται να έχουν 400 εργαζόμενους ανά κανάλι και να έχουν και εγκαταστάσεις και πρόγραμμα και προδιαγραφές οι οποίες εμπίπτουν στις πάρα πολύ αυστηρές πράξεις στα δημόσια ταμεία. 150 εκατομμύρια. Έχει τις πράξεις, τα έχουμε πάρει. 150 εκατομμύρια, επιτρέψτε μου, 150 εκατομμύρια από το φόρο διαφήμισης και τα τέλη χρήσης συχνοτήτων. Αυτά είναι λεφτά από ψηφισμένους φόρους οι οποίοι δεν καταλογίζονταν. Και έχουμε εισπράξει και τις δύο πρώτες δόσεις από τις άδειες. Από ό,τι φαίνεται, πάμε για 6 κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας. Άρα, ο υπολογισμός είναι ότι από τις άδειες θα εισπράξει το δημόσιο 210 εκατομμύρια. Έτσι, έχουμε και το φόρο διαφήμισης. Ο υπολογισμός ο συνολικός στη διάρκεια των αδειών είναι γύρω στο μισό δις με 600 εκατομμύρια. Ανάλογα με το πόσο ανεβαίνει και η διαφημιστική πίτα, διότι... Γιατί δεχτήκατε γι' αυτό τόσο πόλεμο? Γιατί είναι προφανές ότι ορισμένα συμφέροντα... Για τα 250 εκατομμύρια που κάτι πλήρωσαν. Έχω καταλήξει, ας πούμε τώρα... εντάξει, δεν θα μας συγχωρέσει, ας πούμε, ο κύριος Αλαφούζος ποτέ. Για το γεγονός ότι κάναμε την αδειοδότηση, αλλά δεν έχει σημασία. Έχω καταλήξει ότι το ζήτημα δεν ήταν τα χρήματα, διότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κανάλια έχουν πάρα πολλά χρήματα. Το πρόβλημα για αυτούς ήταν ότι η πολιτεία ξαναήρθε να βάλει τους κανόνες. Άδειες δεν υπήρχαν, είχαν πάρει και είχαν καβαλήσει τις συχνότητες ελαίω της υπαρκτής έτσι, ασυναρτησίας και ασυδοσίας του δημοσίου. Αυτό το πράγμα έχει τελειώσει, έχει λήξει και το ΦΕΚ το οποίο τους αποδίδει τις άδειες λέει ότι το κάνει δυνάμει του νόμου 43-39 τον οποίο τον είχαν πραγματικά κατασυκοφαντήσει αλλά είναι ο νόμος ο οποίος εφαρμόζεται. Στα θέματα τα τηλεοπτικά είχαμε και την επαναλειτουργία της ΕΡΤ η οποία την παραλάβαμε σε κατάσταση ημιθανή και χωρίς πραγματικά να έχει κανένα εκτόπισμα. Τότε μας λέγανε ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός και η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή έχει 5 κανάλια, έχει τα περιφερειακά ραδιόφωνα, πρωτοπορεί στα ζητήματα της τεχνολογίας με την υβριδική τηλεόραση και το διαδίκτυο. Έχει πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα το οποίο δεν τίθεται καθόλου να συγκριθεί, νομίζω, δεν τίθεται ζήτημα σύγκρισης με τα προγράμματα των ιδιωτικών καναλιών και έχει κάνει και ένα πάρα πολύ ωραίο και γερό μπάσιμο και στα ζητήματα του αθλητισμού, των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Και για πρώτη φορά μετά από χρόνια ο Κοσμάκης μπορεί να κάθεται την Κυριακή το απόγευμα και το Σάββατο το απόγευμα. Να δει τον Πανετολικό, μην πείτε μετά. Να δει μπαλίτσα. Βλέπουμε και Κόπα Αμέρικα, έτσι, τώρα ξημερώματα. Και Φόρμουλα 1 και μπάσκετ και βόλεϊ και άλλα θέματα τα οποία στηρίζονται. Για τις τηλεοράσεις. Επειδή είμαστε στο χώρο και γενικά η ενημέρωση δεν είναι μόνο η τηλεόραση, είναι το διαδίκτυο που έχει κυριαρχήσει το τελευταίο διάστημα και οι εφημερίδες. Και στις εφημερίδες που πραγματικά διέρχονται, περνάνε περίοδο κρίσης. Σε αυτά τι έγινε? Έχουμε για πρώτη φορά τα μέτρα στήριξης του τύπου, 16 εκατομμύρια για τα έντυπα. Νομίζω ότι είναι μια πρωτοβουλία την οποία την ανέμενε ο χώρος πάρα πολύ. Και έχουμε και μια σειρά πρωτοβουλειών και με τις συλλογικές συμβάσεις τις οποίες υπογράψαμε για τα δημόσια μέσα και αποτελούν και ένα πρόκριμα νομίζω για το χώρο σας πάρα πολύ σημαντικό και βεβαίως και τα άλλα πεδία του Υπουργείου για τα οποία και εκεί υποστήκαμε ας πούμε πιέσεις και λιδωρίες και κριτικές αλλά τώρα δεν μιλάει κανείς. Δηλαδή όταν ξεκινήσαμε να συζητάμε για τις οπτικοακουστικές παραγωγές και την ενίσχυσή τους μας λέγανε δεν θα λειτουργήσει. Αυτή τη στιγμή έχουν έρθει οι κολοσσοί τη παγκόσμια οπτικοακουστική βιομηχανία και κάνουν παραγωγές. Κάνουν παραγωγές στην Ελλάδα. Έχουμε το πιο έτσι, ανταγωνιστικό και σύγχρονο πλαίσιο. Εκεί πρέπει να πω ότι πρέπει να το πιστωθεί ο Λευτέρης ο Κρέτσος, ο οποίος μελέτησε με την ομάδα του και σχεδίασε
αυτή την πολιτική. 43 ελληνικές και ξένες παραγωγές. Βλέπω εδώ από την ιστοσελίδα του Υπουργείου έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα μέχρι και σήμερα. Και 12.000 θέσεις εργασίας. Έχει αναζωογονηθεί ο κλάδος. Έτσι. Αυτό, Υπουργή, γενικά έτσι ήθελα να σας την κάνω αυτή την ερώτηση. Όταν ουσιαστικά το Υπουργείο γεννήθηκε στα χέρια σας, είχε αρμοδιότητες οι οποίες υπήρχαν, αλλά ήταν πρόκληση για σας. Πώς Υπουργός Επικρατείας που ήταν και ποιος πολύ. Πάντα είναι πρόκληση. Δεν έχω πει ήταν ένα καινούργιο Υπουργείο. Συχαίνομαι το είδος του πολιτικού που είναι, πέρασα και δεν ακούμπησα. Ξέρετε πόσο εύκολο είναι, ειδικά για αυτούς που αναλαμβάνουν ένα χαρτοφυλάκιο και την χάνουν μια σχετική προβολή. Να μην ακουμπάει οποιοδήποτε θέμα κάνει τζιζ κατά το κοινό λεγόμενο, να περάσει μία-δύο ρυθμίσεις στη Βουλή, οι οποίες ευνοούν ενδεχομένως την εκλογική του περιφέρεια, και η ζωή συνεχίζεται. Όταν το ρωτάνε μετά γιατί δεν έκανε έργο να κατηγορεί τους πολιτικούς, τους αντιπάλους και την γραφειοκρατία, και δεν τρέχει τίποτα. Αν δεν σπάσεις αυγά, δεν κάνεις ομελέτα. Όπως πάσαμε αυγά και με το θέμα του διαστήματος. Θυμάστε τι μας λέγανε. Λιδωρηθήκατε πολύ εκεί. Λιδωρηθήκαμε, αλλά βέβαια, τώρα δεν ακούω κανένα να γελάει. Τα προγράμματα. Δεν ακούω κανένα να γελάει τώρα, όμως, κύριε Ταλαμάκα, επιτρέψτε μου, διότι είχαμε γελάκια και μέσα στη Βουλή. Αλλά τώρα, επειδή δεν θα το είχαμε αυτό αν δεν ήμασταν ενεργοί, αυτή τη στιγμή θα είχαμε χάσει την τροχιακή μας θέση στο διάστημα. Μιλάμε αυτή τη στιγμή και υπάρχουν δύο τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι. Ελλάσσα 3, Ελλάσσα 4 στην τροχιακή μας θέση στο διάστημα, ένας εκ των οποίων είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη. Ξεκινήσαμε ήδη τη χρηματοδότηση του προγράμματος για την κατασκευή μιας πλήρους συστοιχίας μικροδορυφόρων, οι οποίοι θα κατασκευαστούν εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε πόσο θα αυξήσει το εκτόπισμα της χώρας αυτό, να έχουμε δυνατότητα παρατήρησης και μάλιστα με πάρα πολύ μεγάλη ευκρίνεια. Και βεβαίως, διότι ούτε γι' αυτό μας πιστεύανε όταν είπαμε ότι θα το καταφέρουμε, κλείσαμε και τη συμφωνία με την NASA και η χώρα θα είναι στην κλειστή δεκάδα, ας πούμε, χωρών της οικουμένης, της υφηλίου, της ανθρωπότητας που έχουν πατήσει στη Σελήνη. Ελληνικό ρομποτικό όχημα, ελληνικά πειράματα από ελληνικά πανεπιστήμια. Πράγματα που μας δίνουν μία ανάταση και σαν χώρα. Να σας πω τώρα, ας πούμε, δημόσιος τομέας. Επειδή ακούω και ότι έχουν και προγράμματα οι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο πιο αποτυχημένος υπουργός διοικητικής ανασυγκρότησης. Είναι ο άνθρωπος των απολύσεων, ο άνθρωπος που ανέσχυντα είχε 50 μετακλητούς στο γραφείο του, ο άνθρωπος που διόρισε 250 διευθυντές με υπουργική υπογραφή μόνο λίγο πριν την πολιτική αλλαγή του 2015. Συμβασιοποιήσαμε το έργο της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων στο δημόσιο. Εξοικονόμηση 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει είτε δύο επιδόματα ενοικίου, είτε το μισθολογικό κόστος 16 με 18.000 ανθρώπων που μπορούν δυνητικά να εργάζονται στο δημόσιο. Μάλιστα. Λέω και στον Γιάννη τον Κορονοϊό να κάνει τελευταία ερώτηση, γιατί πρέπει να κλείσουμε σιγά-σιγά. Εγώ έλεγα να την κάνω την πάση αυτή που κάνει στην κλασική ερώτηση. Το θα κάνω εγώ την ψηφοφόρο σας, κύριε Παπά. Και του λέτε που είστε γιατί υποψήφιος, ναι, πρέπει να το λέμε, ναι, τώρα, ναι, γιατί ακριβώς είναι Β' Αθηνών Νότιος Τομέας με το ΣΥΡΙΖΑ. Η μεγαλύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Τι του λέτε, γιατί τον Νίκο τον Παπά, γιατί τον ΣΥΡΙΖΑ, τι θα του πει? Δεν θα πω κάτι για το πρόσωπό μου, θα πω ότι πρέπει ο κόσμος να αποτρέψει ένα τεράστιο πισωγύρισμα. Η εμπειρία των καταστροφικών πολιτικών είναι πάρα πολύ πρόσφατη. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να γυρίσουμε στην κοινωνία όπου ο ένας τρώει τα σηκώτια τα λουνού. Πρέπει να πορευθούμε στο δρόμο που ξεκινήσαμε, όπως δημιουργήσαμε 400.000 θέσεις εργασίας, να δημιουργήσουμε άλλες τόσες και ακόμα περισσότερες, για να κλείσουμε οριστικά τις κλειδιές που άνοιξε η λιτότητα και η ύφεση στην οικονομία μας. Είναι πάρα πολύ καθαρό το δίλημα. Έχουν αρχίσει και ανοίγουν τα στόματα και δεν κρατιούνται κάποιοι από την αντίπερα όχθη, να μπλοκάρουμε οποιοδήποτε ενδεχόμενο επαναφοράς πολιτικών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ή και του ίδιου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τώρα, το τελευταίο τότε, ας το πω εγώ. Η στενή σας σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα ήταν αυτό που δικαιολογεί κάποιες επιθέσεις που δεχτήκατε για κάτω από τη ζώνη? Όλα τα άλλα θα τα κουβεντιάσουμε μετά την Κυριακή των εκλογών, γιατί θα ήταν και όλοι, λίγο. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν θητεύσει στα επιτελεία και δίπλα στους πρωθυπουργούς γίνονται καταρχήν οι πρώτοι στόχοι. Αυτό δεν είναι, είναι λογικό. Τώρα εσείς χτυπηθήκατε λίγο παραπάνω. Δεν πειράζει, εντάξει. Αυτά όμως είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα περιμένεις. Αν δεν θέλεις να σε χτυπάνε, μπορείς να κάνεις κάτι πιο έτσι, επίπεδο και να μην ασχολείσαι με την πολιτική και να διεκδικείς να αλλάξεις τα πράγματα. Έτσι, αυτά εντάξει, μαθημένοι είμαστε πλέον. Λοιπόν, Νίκος Παπάς, Γιάννη Κορονέ, Β' Αθηνών, ΣΥΡΙΖΑ, Νότιος Τομέας, Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής. Κύριε Παπά, σε ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς καλή δύναμη, γιατί και οι εκλογές και για τους δημοσιογράφους είναι δύσκολες. Δύσκολες, όντως. Λοιπόν, αύριο 5 η ώρα το απόγευμα σε πλήρη σύνθεση. Γεια σας.